Εγώ λοιπόν από την αρχή έχω μεγάλη επιφύλαξη για να δω αν αυτά που βγήκαν ως πρώτα αποτελέσματα με ένα πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων, με τέτοιο αριθμό δεν θα έπαιρναν έγκριση άλλα φάρμακα σε άλλη εποχή. Να σας πω έτσι για τους μη γιατρούς της παρέας. Με δείγμα με αποτελεσματικότητα σε 190 νοματέους δεν θα έπαιρνες άδεια κυκλοφορίας. Περιμένω να δω πόσο, για πόσο χρονικό διάστημα κρατάει. Λοιπόν, με βάση αυτές τις επιφυλάξεις, πιστεύω βάσιμα ότι και ο εμβολιασμένος πληθυσμός θα έχει επίσης κρούσματα, νοσήματα, θανάτους. Και αυτό φαίνεται τουλάχιστον μέχρι τα τώρα από τα επιδημιολογικά δεδομένα των χωρών του νοτίου ημισφαιρίου, γιατί εδώ γίνεται μια εμφανής λαθροχειρία. Έχουμε κάνει σημαία και κάλτσα το Ισραήλ που έχει καλοκαίρι από τον Απρίλιο. Ξέρουμε ότι αυτές οι λοιμώξεις υφίονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Γιατί ο κόσμος ζει έξω, γιατί οι θερμοκρασίες, γιατί. Στη Χιλή, που είναι μια από τις χώρες του νοτίου ημισφαιρίου, που έχει από τα υψηλότερα εμβολιαστικά ποσοστά στον κόσμο, οι θάνατοι καλά κρατούν και συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Ίσως όχι με την ίδια ένταση, αλλά είναι και ο τρίτος χρόνος. Αναμένουμε λίγο να έχει κοπάσει η ένταση του κύματος. Με αυτή την έννοια, εγώ θα πόνταρα τα λεφτά μου περισσότερο στο ότι θα περάσει από πάνω μας η πανδημία και έτσι θα σταματήσει, παρά σε οτιδήποτε άλλο μέσο. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι αυτό που θα γίνει. Δεν είμαι σίγουρος καθόλου ότι θα το διαβάσουν έτσι οι επικοινωνιακοί όμιλοι, οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις και το κυρίαρχο αφήγημα που θα επικρατήσει. Είναι πολύ εύκολο να κερδίζεις ήδη κερδισμένες μάχες. Ιδιαίτερα όταν ο κίνδυνος, η απειλή, είναι τόσο πληθωριστικά φουσκωμένος με τεχνητούς τρόπους, όπως προείπα, που οποιαδήποτε στιγμή θέλεις μπορείς κάλλιστα να τον αποπληθωρήσεις και να εμφανίσεις ότι ξαφνικά πέρασε, γιατί εγώ έφερα το θαυματουργό φάρμακο για να τα φτιάξω.